Πάμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ και να δούμε εικόνες που δεν τις παρουσιάζουν τα δικά μας μέσα μαζικής ενημέρωσης και μετά να δούμε και ένα αδελφικό κανάλι, το Χαμπέρ Τούρκ, όχι Τουρκ κανάλ, μην τον μπερδεύετε, αν και είναι αδελφάκια, Χαμπέρ Τούρκ, τουρκικό κανάλι, κυριολεκτικά, το οποίο πήγε να κάνει ρεπορτάζ στο Ισραήλ και του την πέσανε. Α, ξεκινήσουμε από το Τελ Αβίβ, όπου τεράστια διαδήλωση γίνεται κατά του Νετανιάχου, όπου το 80% των Ισραηλινών του αποδίδουν φταίξιμο για την εισβολή της Χαμάς και τη σφαγή που ακολούθησε στις 7 Οκτωβρίου. Πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι εσκεμμένα τους αφήσανε να μπουν μέσα, να κάνουν ό,τι κάνανε, ώστε να σωθεί ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, να αναστηθεί και να έχει να ασχοληθεί ο κόσμος με κάτι άλλο. Βλέπετε τον κόσμο, χαμός. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ αυτή τη άποψη είμαι, δεν μπορώ να χωνέψω πως αντάρτες στρατιωτικοί καταφέρανε και μπήκανε μέσα στο Ισραήλ, στο πιο υπερσύγχρονο κράτος και με το πιο υπερσύγχρονο στρατό. Πολύ βρωμάει η κατάσταση εκεί. Πάμε και στο Χαμπέρ Τούρκ, όχι Τουρκ κανάλ, Χαμπέρ Τούρκ, όπου Τούρκος δημοσιογράφος προσπαθεί να κάνει ρεπορτάζ, αλλά του την πέσανε οι Ισραηλινοί. Για πάμε να δούμε. Λέει φύγε, φύγε έξω από το Ισραήλ, έξω από το Ισραήλ. Του λέει στα τουρκικά, Ισραηλινά, τι μιλάνε, στα αγγλικά του λέει θα καλέσω την αστυνομία, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Selam, ani nimsa liad hofşe. Tuhaf, daha önce karşılaşmadım mesela bunlar. Sivillerin tepkileriyle daha önce karşılaşmadık. Bu arada şunu da söyleyeyim. Lech dir ti nofet fu ala partout shelcha, ocher Israel. Ve yesh kan od echad shemayemet alay. Büşra, şöyle tekrar geliyor. Ya bu tuhaf bir durum. Daha önce mesela böyle sivillerin vatandaş, sivillerin tepkisiyle karşılaşmıyorduk. Please, we are in the live chat. Αν δεν μιλήσουν αγγλικά, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει κανείς από εσάς τι λένε. Şu anda küfür ediyor. Arapça da aynı oldu. Zevet silum şel terör. Zevet silum şel terör ya ben şel şarmuta. Tagid et zebid. Ya biz polisi arayan bir kişiye hakaret ediyoruz. Α, έρχεται η αστυνομία, κάτι πολύ είπε. Μήπω έρχεται η αστυνομία. Yani bilmiyorum neden olduğunu. Biliyor ve tanıyor da mı yapıyor yoksa hani normal kamera gördüğünde mi yapıyor bilmiyorum ama eğer Türk televizyonu olduğunu görüyordu. Φύγε μακριά, φύγε μακριά το έκανε. Κάπως έτσι διακόψανε το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν έγινε μετά. Θα μου πεις εμάς, από την τουρκική σύνδεση που κάνανε στο Τουρκ κανάλ, ο άλλος του μπήκε, εντάξει, είπε πάμε να πολεμήσουμε το Ισραήλ, εκεί εντάξει, τον άφησε, δεν το διέκοψε, σίγουρα
Μπορείς να το διακόψεις, μπορείς να το αφήσεις, μπορείς να το συνεχίσεις, από εσένα εξαρτάται. Το φιλτράρεις και το παρουσιάζεις όπως θέλεις. Μιας και είμαστε Tour Canal, θα πάω και Κυριακή Γιώργος Γκλίτσιας Αυτιάς, όπου όπως θα έχετε μάθει πλέον, η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία, στα άτομα αμαία, να μπορούν να εργαστούν. Δεν πάει να μην έχεις χέρι, να είσαι τυφλός, να είσαι κουτσός. Δεν τα βγάζεις πέρα οικονομικά στις δύσκολες καταστάσεις που ζούμε. Πλέον θα μπορείς να πας να δουλέψεις, να παίρνεις και το επίδομα και να μπορείς να πας να δουλέψεις, αν μπορείς, έτσι. Πάμε να δούμε την παρουσίαση που έκανε ο Αυτιάς, που χαίρεται που θα μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να πάνε να δουλέψουν. Για πάμε να δούμε. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η εργασία των αμαία. Δηλαδή, ήταν αδιανόητο να απαγορεύεται η εργασία. Γιατί μπορεί να παίρνει ένα επίδομα 300-400 ευρώ, αλλά δεν ζει. Το θέμα δεν είναι αν απαγορεύεται ή όχι. Το θέμα είναι αν μπορεί να πάει να δουλέψει. Έτσι. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να πληρώσει ενίκιο. Δεν μπορεί να πληρώσει φως. Αφήστε το. Κοιτάξτε πόσο σοβαρός είναι και πώς θα χαμογελάσει μετά, έτσι. Ψυχολογικό. Μπορεί λοιπόν να εργάζεται, να παίρνει ολόκληρο το επίδομα και να παίρνει. Μπορεί λοιπόν να πάει για δουλειά, να εργαστεί, να αυξήσει το εισόδημά του, αδερφέ. Παίρνει ολόκληρο το επίδομα και να παίρνει και το μισθό του. Και να μην υπάρχει κανένα θέμα. Απολύτως. Και έχουμε και άλλα θέματα. Και επίσημα πλέον τα άτομα αμαία θα μπορούν να εργάζονται. Να δω τι θα συμβεί και με αυτό το θέμα. Ποιοι θα μπορούν και πού θα τους πάρουν για δουλειά. Αυτή η κυβέρνηση πλέον, ξέρεις, λέμε για μπανανία. Σιγά σιγά, σας έχω αποκλειστικό, θα παρουσιαστεί και η επίσημη σημαία αυτού του ευρωπαϊκού κράτους. Την βλέπετε, έτσι. Μαζί με την ελληνική σημαία θα έχουμε και τη σημαία αυτή. Welcome to Banania. Έτσι, καταφέραμε και είμαστε πρώτοι. Ευρωπαϊκή τριτοκοσμική χώρα. Έτσι. Αυτή θα είναι η σημαία μας. Θα είναι σλόγγαν, έτσι. Κάθε φορά δεν θα λέμε μπανανία ή... Αυτή είναι η σημαία μας.